Γεια σου φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Φιλαράκια μου, πλησιάζει ο χειμώνας, μην κοιτάτε τώρα σήμερα και αύριο που θα έχει καλό καιρό, 20 βαθμούς εδώ στη Γερμανία. Πρέπει λίγο να προετοιμάσουμε τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν το χειμώνα. Και από ό,τι είδα και διάβασα, η νομοθεσία τώρα πλέον ισχύει και για την Ελλάδα και βλέπω ότι και στην Ελλάδα υποχρεούνται οι αλυσίδες και θα υπάρχουν πρόστιμα ακόμα και για αυτοκίνητα που θα είναι παρκαρισμένα και δεν φέρουν αλυσίδες. Οπότε αυτά που θα πω αφορούν και τα φιλαράκια στην Ελλάδα. Πώς προετοιμάζουμε ένα αυτοκίνητο για το χειμώνα? Πρώτα απ' όλα φιλαράκια, την καλή την υγεία της μπαταρίας. Καλή υγεία της μπαταρίας. Κοιτάμε στο διαγνωστικό, κοιτάμε το επίπεδο της μπαταρίας, το φορτίο της μπαταρίας που ακριβώς βρίσκεται. Πρώτον αυτόν, γιατί αν δεν έχουμε δυνατή μπαταρία, όταν θα έχει εδώ στη Γερμανία μείον 12 και μείον 15, δεν θα μπορεί να βάλει τον κινητήρα εμπρός στα αυτοκίνητα όλα αυτά που είναι στους εξωτερικούς χώρους, έτσι. Δεν θα μπορεί. Μην κοιτάτε εγώ που έχω γκαράζ και πάλι όταν έχει μείον 15 και εδώ μέσα στο γκαράζ κάνει κρύο. Πάντα φροντίζουμε να βάζουμε το κατάλληλο φάρμακο για τους γυαλοκαθαριστήρες. Εδώ προφανώς στους μείον 30, μείον 40. Μην το αραιώνετε παιδιά, γιατί όταν έχει μείον 18 έξω, αυτά που είναι μείον 20 δεν ξεπαγώνουν τον μπαμπρίζ. Φροντίζουμε παιδιά εδώ για το χειμώνα να πάρουμε μικρά μπουκαλάκια που είναι πολύ δυνατά για το ψύχος, μείον 50, μείον 70, για να μπορούν να μας ανοίγουν οι πόρτες, έτσι, εδώ. Φροντίζουμε επίσης εδώ στα λάστιχα του αυτοκινήτου να βάλουμε αυτό που είναι σιλικόνη και τα κρατάει μαλακά και δεν παγώνουν, δεν ξεραίνονται και δεν τα τραβάει η πόρτα όταν θα ανοίξουν. Κοιτάμε πάρα πολύ καλά και σχολαστικά τους γυαλοκαθαριστήρες μας, σε τι κατάσταση είναι και αν θέλουν αλλαγή, αντικατάσταση, να έχουμε καινούριους γυαλοκαθαριστήρες και να βοηθάνε στην δυνατή βροχή και να, στην ορατότητά μας. Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να εφοδιαστούμε πολύ γρήγορα είναι τα λάστιχα. Αυτά εγώ φοράω επάνω καλοκαιρινά μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αν το κυκλοφορήσω έξω το αυτοκίνητο, πρέπει να βάλω χειμωνιάτικα. Σε αυτό το αυτοκίνητο θα έβαζα όπως έβαλα πέρσι καθαρά χειμωνιάτικα. Σε ένα άλλο αυτοκίνητο όμως που είναι μικρό, όπως κάποια από αυτά εδώ πέρα που δεν είναι, έχουν αυτή την υποδύναμη, μπορείτε φίλοι μου στην Ελλάδα, αλλά ρωτήστε για την νομοθεσία, εδώ η Γερμανία το επιτρέπει, μπορείτε να βάλετε τα λάστιχα όλου του χρόνου. Ganze Jahre τα λένε εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε αυτά τα λάστιχα που είναι για όλη τη χρονιά. Σε αυτοκίνητα που δεν έχουν μεγάλες υποδυνάμεις και απλά έχουν κάποιους ύπους, 150 μέχρι 200 ύπους πιστεύω ότι είναι normal και δεν θα σπινιάρει, δεν θα χάνει το αυτοκίνητο αν έχει αυτά τα λάστιχα επάνω. Εδώ η Γερμανία το επιτρέπει. Το επιτρέπει ακόμα και στο δικό μου το αυτοκίνητο να βάλω αυτά τα λάστιχα, αλλά εγώ δεν τα βάζω γιατί αυτά είναι μισά χειμωνιάτικα, μισά καλοκαιρινά. Οπότε έχεις μια μέση λύση και για το χειμώνα και για το καλοκαίρι. Εδώ χρειάζεσαι να είσαι απόλυτος για το χειμώνα, στους πάγους, στα χιόνια, σε όλα, γιατί είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες. Εδώ το απέφτει το χιόνι, μπορεί να κάτσει και ένα μήνα. Στην Ελλάδα, άμα πέσει το χιόνι, μπορεί να κάτσει 2-3-5 μέρες, μια εβδομάδα. Παραπάνω δεν κάθεται, λιώνει και φεύγει. Αυτά είναι σίγουρα που πρέπει να κοιτάξετε. Σίγουρα μα σίγουρα που πρέπει να κοιτάξετε στο αυτοκίνητο. Μαζί σας πάντα να έχετε μια μεγάλη ξύστρα. Μια μεγάλη ξύστρα για να ξύνετε τα τζάμια. Εδώ το μπαμπρίζ. Και μια σκούπα για να παίρνετε τα χιόνια. Επίσης το χιόνι που κάθεται επάνω στον ουρανό πρέπει, είστε υποχρεωμένοι να το βγάζετε πάνω από το αυτοκίνητο.
Γιατί αν θα φρενάρετε σε ένα απότομο φρενάρισμα, θα έρθει όλο το χιόνι μπροστά και δεν θα βλέπετε την ώρα που οδηγείτε. Ή αν λιώνει και επιταχύνεται με 70-80% πάνω σε εθνικούς δρόμους, στην Autobahn Fairbit, μπορεί το χιόνι να πετάγεται στους πίσω. Επίσης είστε υποχρεωμένοι να καθαρίζετε τα φώτα, να μην υπάρχει χιόνι επάνω ή πάγος, γιατί αν δεν καθαρίσεις καλά το χιόνι μια μέρα, δεύτερη τρίτη μέρα από το κρύο το πολύ θα παγώσει. Είστε υποχρεωμένοι να καθαρίσετε αυτό το τα μέρη, όπως και την πινακίδα για την τροχέα, για να φαίνονται τα stop, τα flash και η πινακίδα για την τροχέα, υποχρέωσή μας αυτή, και οι γυάλινες επιφάνειες, τουλάχιστον οι μπροστινές επιφάνειες οδηγού και συνοδηγού και καθρέφτες, για να έχετε ορατότητα. Αυτά είστε υποχρεωμένοι που πρέπει να τα κάνετε για να βγείτε για οδήγηση στο δρόμο και να μην είστε επικίνδυνοι για τους άλλους που οδηγούν στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο όπως όλοι μας. Κοιτάξτε λίγο τα παραφλού του αυτοκινήτου, σε τι κατάσταση είναι, πόσο έχουν μέσα τη δυνατότητα του ψυκτικού υγρού, πόσο μείον είναι, τα λάδια τους σε τι κατάσταση είναι, και αν θέλουν αλλαγή, κάντε και τα λάδια του μια αλλαγή, όπως και το παραφλού, αν είναι αδύνατο, δεν κατεβαίνει στα μείον τα επιθυμητά που λέει ο κατασκευαστής, πρέπει να τα αλλάξετε, να βάλετε καινούργια παραφλού. Αυτά φίλοι μου, όσο λίγο για τα λάστιχα να τα επισημάνουμε, μπορείτε να βάλετε ή χειμωνιάτικα ή παντός καιρού, όπως εδώ στην Γερμανία. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στην τροχέα ή δεν ξέρω πού αλλού, για να βάλετε παντός καιρού σε κάποια αυτοκίνητα που δεν θέλετε να βάλετε μόνο χειμωνιάτικα, και τα, όταν έρθει η περίοδος τον Απρίλιο, να βάλετε πάνω καλοκαιρινά. Εφόσον το αυτοκίνητο το επιτρέπει, έτσι, ρωτήστε και τους λαστιχάδες σας και όλους για να συμβουλευτείτε αν το αυτοκίνητο επιτρέπει μια τέτοια οδική κυκλοφορία, για να μην έχετε προβλήματα από φρεναρίσματα και από γλιστρήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει στην Ελλάδα να έχετε αλυσίδες. Εδώ στη Γερμανία δεν μας υποχρεώνουν να έχουμε αλυσίδες καμία χρονιά. Εγώ είμαι τώρα 15 χρόνια εδώ πέρα, δεν μας υποχρεώνουν να έχουμε αλυσίδες. Παντός μας υποχρεώνουν να έχουμε αυτά τα χειμωνιάτικα ελαστικά. Ή όπως θα δούμε και σε λίγο καιρό, στο το Ιώτα, το Γιάρις, θα βάλουμε, περιμένουμε τα λάστιχα να έρθουν, τα παντός καιρού. Θα κάνουμε και εκεί ένα βιντεάκι για να εξηγήσουμε και για αυτά τα λάστιχα που θα έρθουν. Είναι της Hango, έχουμε παραγγείλει της Hango, πολύ καλό ελαστικό και πολύ καλό σε πρόσθεση μέσα στο χειμώνα. Πολύ ευχαριστημένοι είμαστε, γιατί το έχουμε δοκιμάσει εγώ και στο Τσέλα το 45 AMG. Είχα και εκεί πέρα χειμωνιάτικα ελαστικά. Μπορείτε να δείτε και άλλα βίντεο που έχω μέσα στο κανάλι μου. Κάντε ένα subscribe και ένα like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι μου.